επόμενος ομιλητής για σήμερα, για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι να είναι σήμερα κοντά μας, είναι ο κύριος Κώστας Αλέξης. Ο Δ. Κώστας Αλέξης είναι καθηγητής ρομποτικής στο τμήμα Engineering Cybernetics του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, όπου έκανε και το διδακτορικό του, και έχει εργαστεί ως ερευνητής στο ETH στη Ζυρίχη και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα. Μεταξύ άλλων, ήταν ο κεντρικός ερευνητής της ομάδας Cerberus, που έλαβε την πρώτη θέση στο DERPA Septennial Challenge, ενώ παλαιότερη εργασία σε ηλιακά, μη επανδρωμένο αεροσκάφη, διατηρεί το παγκόσμιο ρεκόρ διάρκειας πτήσης για κάθε αεροσκάφος ελαφρύτερο των 50 κιλών. Σήμερα θα μας μιλήσει για τη στεναρή ρομποτική αυτονομία. Ας τον υποδεχτούμε με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Να σας πω ότι έχω έρθει εδώ πέρα μια φορά μετά που αποφύτησα από το διδακτορικό μου το 2014, ακριβώς πριν ο κολλητός μου φίλος παντρευτεί και συνεχίσει τη ζωή του. Και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί εδώ πέρα και μεγάλωσα χρόνια της ζωής μου. Επιστημονικοτεχνικά έμαθα τα βασικά από το τι συμβαίνει και εξοπλίστηκα για την επόμενη φάση της ζωής μου. Και φυσικά μεγάλωσα σαν άνθρωπος, ως κομμάτι της κοινωνίας μας και με τα εξαιρετικά ερεθίσματα που έζησα σαν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα. Έχω επιλέξει να κάνω την παρουσίαση με ελληνικούς όρους, το οποίο ήταν μια άσκηση για μένα, για να δω αν μπορώ να θυμηθώ όλους τους όρους πλέον στα ελληνικά, όπως θα πρέπει κανείς να μπορεί να μιλήσει κάθε γλώσσα και πρώτα απ' όλα τη δική του. Θα σας πω λοιπόν αυτό που στα αγγλικά θα λέγαμε Resilient Robotic Autonomy. Ο πραγματικός όρος είναι Ανθεκτική Ρομποτική Αυτονομία. Δεν ακούγονταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά θα καταλάβετε ευρύτερα τι θέλω να πω, ως προς το πλαίσιο σχεδίασης ρομποτικών συστημάτων, τα οποία έχουν την ικανότητα να μπουν σε κάθε περιβάλλον, οσοδήποτε δύσκολο, άγνωστο, πολύπλοκο και αυτό που λέμε οπτικά στερημένο μπορεί να είναι, και με την έννοια οπτικά στερημένο ή visually degraded, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, περίπου μετάφραση, είναι ότι οι αισθητήρες του σε πολλαπλές φάσεις δεν έχουν τέτοια πληροφορία που να συσχετιστεί με προηγούμενες φάσεις των δεδομένων των αισθητήρων, και άρα δεν μας επιτρέπει να καταλάβουμε τη σχετική κίνηση του συστήματος και το χάρτη της περιοχής του σε ορισμένες εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Παραδείγματα αποτελούν περιβάλλοντα που είναι γεωμετρικά πανομοιότυπα, όπως π.χ. ένα τελείως συμμετρικό τούνελ, περιβάλλοντα τα οποία δεν έχουν texture, δεν έχουν δηλαδή διαφορετικά χρώματα, σχέδια κ.ο.κ. και εξαιρετικά δύσκολο, περιβάλλοντα τα οποία έχουν σωματίδια, όπως καπνός, σκόνη κτλ. Και δεν επιτρέπουν τα δεδομένα των αισθητήρων να είναι επαρκώς διακριτά. Θα καταλάβετε περαιτέρω πιο συγκεκριμένα τι θέλω να πω. Καθώς βλέπετε κάποια βίντεο, καθώς ξεκινάει η παρουσίασή μου, θα δείτε μια σειρά από ένα αέρια ρομπότ και τετράποδα ρομπότ, quadrupeds, όπως λέμε στα αγγλικά, so flying robots και quadrupeds, τα οποία κυρίως θα τα δείτε να εξερευνούν περιοχές υπόγειες και περιοχές που μάλλον, ελπίζω τουλάχιστον, και αν η δουλειά μας επαρκώς έχει κάνει μια σχετικά καλή δουλειά, τότε αυτό που θα πω ισχύει, δεν τα έχετε δει να λειτουργούν γύρω-γύρω, χωρίς την επίδραση ενός ανθρώπου, χωρίς ενός άνθρωπου χειριστή. Θέλουμε λοιπόν ρομπότ τα οποία πάνε σε κάθε περιβάλλον χωρίς GPS, χωρίς την ικανότητα και το πλεονέκτημα να έχουμε σήμερα GPS για το που είμαστε, σε περιβάλλοντα που οι αισθητήρες δεν δίνουν διακριτότητα στα δεδομένα τους, περιβάλλοντα τα οποία μπορεί να είναι πολλαπλά χιλιόμετρα σε μέγεθος, αλλά κατά περιπτώσεις εξαιρετικά στενά, με εμπόδια, δεν έχουμε επικοινωνίες, είναι πολύ δύσκολο να εγκαταστήσουμε επικοινωνίες και δεν είναι πανομοιότυπο. Έχοντας κάνει λοιπόν τη σχολή εδώ πέρα ηλεκτρολόγων μηχανικών, να υποθέσω πως πολλές από αυτές τις έννοιες σας είναι οικίες. Και θέλω να σου πω ότι ρομποτική αυτονομία με στεναρούς όρους, με όρους ανθεκτικούς, σημαίνει την ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, από τις περιοχές του ελέγχου, τη σχεδίαση του ρομπότ, των ενεργοποιητών, των actuators που λέμε, των μεθόδων localization και mapping κ.ο.κ. Και εγώ, αν οι διοργανωτές ακολούθως σας στείλουν τα slide, έχω αφήσει και τους αγγλικούς όρους, οι οποίοι είναι οι όροι που τέλος πάντων θα κάνατε Google, αν θέλετε να μάθετε παραπάνω για κάθε ένα από αυτά τα πεδία. Θα εξηγήσω όμως την παρουσίασή μου για ποιο λόγο. Για να επιτευχθεί η ρομποτική αυτονομία με στεναρούς όρους, για να μπορείτε να πατάτε ένα κουμπί, να μπαίνει το ρομπότ στην άκρη μας στο περιβάλλον και να περιμένετε απλώς να γυρίσει χωρίς καμία απέτηση ανθρώπου χειριστή, όχι στο εργαστήριο όταν όλα είναι προμελετημένα, αλλά σε κάθε περιβάλλον, οσοδήποτε δύσκολο, οσοδήποτε άγνωστο, με τους ίδιους όρους που αν λέγατε σε έναν άνθρωπο, μπες εκεί, βρες μου την πληροφορία και γύρνα πίσω, θα περιμένετε απλώς το χρόνο να περάσει και θα γυρνούσε κατά μεγάλη πιθανότητα. Αν θέλετε λοιπόν ένα ρομπότ να έχει αυτές τις ικανότητες, απαιτείται ολιστική έρευνα στη σχεδίαση του ρομπότ, στους μηχανικούς όρους της κίνησής του, στο ρομποτικό έλεγχο, στο πώς συγχρονίζει τους ενεργοποιητές του
ώστε να κινηθεί κατά την επιθυμητή περιοχή. Στη ρομποτική όραση, και δεν είναι μονάχα στο οπτικό σπέκτρουμ, ενώ σε κάθε μορφή σε αισθητήρα, LiDAR, ραντάρ, θερμικές κάμερες, οπτικές κάμερες κ.ο.κ. Μηχανική μάθηση, νομίζω ο όρος είναι trendy, είναι εύλογο γιατί είναι εξαιρετικά δυνατές οι μέθοδοι στην εποχή μας. Στο σχεδιασμό πορείας του συστήματος, δηλαδή πώς επιλέγει να κινηθεί για να υλοποιήσει την αποστολή του και να προστατεύσει τον εαυτό του από πιθανά εμπόδια και ρίσκα, θα εξηγήσω περαιτέρω. Και φυσικά πώς δεν λειτουργούν κατά μόνας, αλλά λειτουργούν σε ομάδες, όπως θα λειτουργούσαν και άνθρωποι σε ομάδες. Για να μην μιλάω όμως γενικά, θα επιδιώξω να περιγράψω όλα τα παραπάνω στα πλαίσια ενός παραδείγματος. Στο πώς θα μπορούσαμε να στείλουμε ρομπότ, ομάδες ρομπότ, σε άγνωστα υπόγεια περιβάλλοντα και να γυρίσουν αυτά μετά από μία ώρα και να μας δώσουν το χάρτη της περιοχής και να μας πούνε κάθε αντικείμενο ενδιαφέροντος το οποίο βρισκόταν σε αυτή την περιοχή. Τα υπόγεια περιβάλλοντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και εγώ, σαν ερευνητής, τέλος πάντων ένας απλός άνθρωπος είμαι κατά την υπόλοιπη ζωή και σαν ερευνητής αλλά και γενικότερα. Και φυσικά δεν είχα την εικόνα το πόσο πολύπλοκα μπορεί να είναι τα υπόγεια περιβάλλοντα αλλά και τι μεγάλη χρησιμότητα έχουν. Θα δείξω μερικές εικόνες ακολούθως, αλλά θέλω να σα πω ότι όταν λέμε ρομπότ το οποίο πάνε σε υπόγεια περιβάλλοντα και μας δίνουν επίσης τα δεδομένα της περιοχής, πάει να πει ότι πρέπει να μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε έδαφος, κάθε πολύπλοκη γεωμετρία, κάθε κατάσταση έλλειψης ορατότητας και να γυρίσουν τα συστήματα χωρίς κάποιον άνθρωπο χειριστή στο τέλος από το ίδιο σημείο στο οποίο ξεκίνησε. Όταν οργάνωσα μια ομάδα παγκόσμια για να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση, αποτελείται από τα πανεπιστήμια που βλέπετε κάτω, το αρχικό μου πανεπιστήμιο στην Νεβάδα, τώρα στο NTNU, η συνάδελφή μου από τη Ζυρίχη, Berkeley, Oxford και δύο εταιρείες. Και φτιάξαμε μια ομάδα την οποία την ονομάζουμε Κέρβερος, θα δείτε παρακάτω, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολύπλοκων αυτών προβλημάτων. Όπως σας ανέφερα, τέτοια περιβάλλοντα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Και αν το σκεφτείτε, είναι και εξαιρετικά κρίσιμα. Σε υπόγεια ορυχεία μαζεύουμε εκείνα τα υλικά με τα οποία χρησιμοποιούμε στις συσκευές που μάλλον έχετε αυτές τις ταχυρές, στα κινητά σας κ.ο.κ. αλλά και σε μια σειρά από άλλες διαδικασίες, βασιζόμαστε από άψη πόρων σε αυτά τα οποία βγάζουμε από τα έγκατα της γης, είτε για καλό είτε για κακό, αυτό είναι αυτό το οποίο σημαίνει στην παρούσα φάση. Οι αστικές υποδομές μας επιτρέπουν να κινηθούμε και αν πάτε στην Αθήνα και σε κάθε άλλη Μητρόπολη, φυσικά βασιζόμαστε πάρα πολύ στις υπόγειες αστικές υποδομές. Και τα δίκτυα σπηλαίων, τόσο ερευνητικά στη γη, όσο και σε άλλους πλανήτες που υπάρχουν μελέτες από την NASA για να μπούμε σε σπηλιές στον Άρη, γιατί προστατεύουν από το ραδιενεργό πεδίο, γιατί ο Άρης έχει έλλειψη ατμόσφαιρας, είναι περιοχές εξαιρετικού επιστημονικού και εν δυνάμει οικονομικού ενδιαφέροντος. Υπήρξε λοιπόν μια υπηρεσία στις ΗΠΑ, η οποία ονομάζεται DARPA. DARPA σημαίνει Defense Advanced Research Projects Agency, μια μεγάλη υπηρεσία των ΗΠΑ και συνήθως έχει αυτή τη λογική, υπάρχει μια έννοια που λέγεται DARPA Hard Problem και απεικονίζει κάθε πρόβλημα το οποίο στην παρούσα φάση αυτό που λέμε η παρούσα κατάσταση τεχνολογίας δεν μπορεί να λύσει. Οργανώνει λοιπόν έναν διαγωνισμό, καλούν ομάδες από όλο τον κόσμο και λένε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, φέρετε μας κάποια συστήματα που θα σας δώσουμε, δεν θα σας δώσουμε καμιά πληροφορία για το περιβάλλον, θα σας δώσουμε 60 λεπτά και στο τέλος των 60 λεπτών θα μας έχετε γυρίσει με μεγάλη ακρίβεια όλο το χάρτη της περιοχής, θα μας έχετε βρει αντικείμενα ενδιαφέροντος και αυτό θα γίνει χωρίς κάποιον άνθρωπο να δίνει εντολές στα ρομπότ κατά τη διάρκεια της αποστολής. Είχαμε εξαιρετικούς συναδέλφους ως ανταγωνιστές σε αυτό το διαγωνισμό, όπως από την NASA, από το MIT, ήταν μαζί αυτοί οι δύο, Carnegie Mellon και άλλους, και είχα και την ευκαιρία να συμμετάσχω εγώ και η ομάδα μου στο ίδιο σημείο. Σας ανέφερα αυτά τα βίντεο που βλέπετε από πάνω, είναι 3D renderings του περιβάλλοντος που τελικά διαγωνιστήκαμε στο τέλος αυτού του διαγωνισμού. Τα βίντεο που βλέπετε από κάτω είναι στοιχημιότυπα από το διαγωνισμό. Ανέφερα τη λέξη visual degraded και οπτικά στερημένα και αυτό το βίντεο που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα αυτού που λέμε οπτικά στερημένο ρομπότ. Ένα από τα ρομπότ μας στο διαγωνισμό, στην πρώτη μέρα του διαγωνισμού, προχωράει, μας έχουν στήσει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, μια παγίδα στην οποία μας έχουν γεμίσει καπνό. Για ορισμένα δευτερόλεπτα το ρομπότ και αισθητήρες του, το ρομπότ αυτό έχει LiDAR, οπτικές κάμερες και θερμικές κάμερες. Όλοι πέρα από τον τελευταίο αισθητήρα που είπα, έχει φυσικά και επιταχυσόμενα γυροσκόπια τέλος πάντων, αλλά από τους αισθητήρες που βλέπουν το περιβάλλον, οι πρώτοι δύο δεν βλέπουν τίποτα στην παρούσα φάση. Η μόνη κάμερα η οποία επιτρέπει να διαπεράσει τα δεδομένα είναι η θερμική κάμερα. Τι σημαίνει λοιπόν ολιστική αυτονομία και θα δείτε παρακάτω το αποτελέσμα αυτής της δουλειάς στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα έχουμε ρομπότ τα οποία έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στο περιβάλλον. Και αν πηγαίναμε με ρόδες και με ερπίστρες σε μικρό μέγεθος, κάθε εμπόδιο το οποίο είναι υψηλότερο από το μισή διάμετρο της ρόδας μας, θα σταματούσε το ρομπότ μας πάρα πολύ απλά. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς περπατάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί να πάμε σε κάθε πολύπλοκο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί να δείτε εξαιρετικά βίντεο που υπάρχουν στο ίντερνετ, είτε με ανθρώπους, είτε με ζώα, να πηγαίνουν στα πιο πολύπλοκα σημεία του πλανήτη. Αντίστοιχα λοιπόν, όσο αφορά το έδαφος, πρέπει να έχουμε πόδια, για να μπορούμε να έχουμε αυτό που λέγεται dexterity, δηλαδή ικανότητα να πάμε σε κάθε άλλο σημείο. Τέλος, φυσικά στα ρομπότ δεν μπορούμε παρά να έχουμε την ανάγκη να υπερβούμε κάθε εμπόδιο και τελικά ο μόνος τρόπος να υπερβείς κάθε εμπόδιο στο έδαφος είναι να πετάξεις. Άρα φυσικά έχουμε ένα αέριο ρομπότ.
Χρειαζόμαστε αυτό που λέμε multimodal perception, αυτό που κατά μετάφραση ελπίζω να ισχύει ότι είναι πολυτροπική όραση και αίσθηση για το ρομπότ, δηλαδή την ικανότητα να συνθέσουμε δεδομένα από διαφορετικούς συστήρες και να επιτρέψουμε το ρομπότ να ξέρει πού είναι και ο χάρτης του ποιος είναι, ανά πάσα στιγμή, καθώς αυτό που λογείται, την ικανότητα των συστημάτων να εξερευνήσουν την περιοχή μόνο τους, γιατί όπως είπα δεν υπάρχει άνθρωπος χειριστής, και μια σειρά από πιο απλά πράγματα θα έλεγα, όπως το να εγκαταστήσουμε επικοινωνίες εμείς ήδη καθώς προχωράμε, να αναγνωρίσουμε αντικείμενα ενδιαφέροντος κ.ο.κ. Το άλλο slide ήταν προς τα αγγλικά, για αυτούς που ενδεχόμενα ενδιαφερθούν. Θα σας πω λοιπόν τα πιο σημαντικά highlights αυτής της δουλειάς, όσο πιο σύντομα γίνεται. Όσον αφορά το ρομπότ μας, αυτά είναι το ρομπότ της ομάδας Kerberos, το Animal Sea Quadruped System, τρία νεαρά ρομπότ, δύο εκ των οποίων κολλήσουν τώρα, δηλαδή με cage ώστε να μπορούν να αντέξουν μια πρόκρουση, και ένα απλό σύστημα νερόδες, το οποίο απλώς επεκτείνει τις επικοινωνίες μας μέσα στην περιοχή. Τα επίγεια συστήματα φυσικά έχουν το endurance που χρειαζόμαστε, τη διάρκεια που χρειαζόμαστε, και όντας τετράποδα και με σχετικό ελεγχτή, όπως έχει εκπαιδευτεί με όρους reinforcement learning, μπορούμε να υπερβούμε κάθε δυσκολία στο έδαφος, είτε είναι πέτρα, είτε είναι χαντάκι, είτε είναι νερό, είτε είναι λάσπη, είτε οτιδήποτε κ.ο.κ. Το δεύτερο είναι ότι στα εναέρια συστήματα, όπως ανέφερα και προανέφερα, έχουμε collision tolerant designs, δηλαδή designs τα οποία επιτρέπουν να έρθουμε σε μια επαφή με το περιβάλλον, γιατί σε άγνωστα περιβάλλοντα η θεώρηση ότι όλα θα είναι τέλεια και δεν θα γίνει κανένα λάθος, άρα δεν θα κομπήσουμε ποτέ σε κάποιο τείχος, κάποιο εμπόδιο, είναι πιθανωτικά άστοχη. Αποκλείεται αυτό να συμβεί σε μια μεγάλη αποστολή. Άρα πρέπει να μπορούμε να συγχωρέσουμε κάποιο λάθος στην αυτονομία του συστήματος. Όλοι σας να υποθέσω και κάνετε κάποια μαθήματα αυτομάτου ελέγχου και μπορεί να έχετε ακούσει ή μπορεί να ακούσετε ακολούθως ότι υπάρχουν μια σειρά από αυτό που λέμε model-based control design, ένα εκ των οποίων πολύ δυνατή μέθοδος λέγεται model predictive control και non-linear model predictive control, και μπορούμε να φτιάξουμε τις καταστατικές εξώσεις του συστήματος και να ορίσουμε ένα error σε ένα κατάλληλο manifold όπως και να έχει. Και με αυτόν τον τρόπο να φροντίσουμε να έχουμε πάρα πολύ αποδοτική κίνηση του συστήματος με ομαλές αποκρίσεις κ.ο.κ. Ένας πιο ενδιαφέρον τρόπος όμως είναι να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά δεδομένα, γιατί σήμερα η εποχή μας επιτρέπει να κάνουμε προσομοίωση εκατομμύρια εκατομμυρίων κινήσεων του ρομπότ, και να φτιάξουμε ένα λεχτή ο οποίος όχι μόνο κινεί το ρομπότ κατά τον τρόπο που θέλουμε, αλλά παράλληλα αποφεύγει τα εμπόδια στο πιο χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, απευθείας βλέποντας τα δεδομένα του συστήρες του, μπορεί να αποφύγει τα δεδομένα, τα εμπόδια, κάνοντας reactive action σε αυτά τα οποία βλέπει. Αυτό δεν θα είναι ο μόνος τρόπος που θα αποφεύγουμε τα εμπόδια. Αντίθετα, θα αποφεύγουμε εμπόδια μέσα από μια σειρά από διαδικασίες. Θα φτιάχνουμε το χάρτη, θα αποφεύγουμε τα εμπόδια που αποθηκεύουμε στο χάρτη. Θα αποφεύγουμε τα εμπόδια με βάση αυτή τη λογική και με βάση άλλες λογικές. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείτε λίγο σαν τις κούκλες μπαμπούσκα, που κάθε μία πρέπει να βγάλεις πάρα πολλές για να φτάσεις στον πάτο. Έτσι λοιπόν και εμάς, το ρομπότ μας, για να χτυπήσει τελικά σε ένα εμπόδιο, πρέπει να γίνουν μια σειρά από λάθη στην κίνησή του και πιθανότητα αυτά δεν θα συμβούν. Είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να δούμε σε κάθε συνθήκη. Και πρώτα απ' όλα είναι παραδοσιακό στην έρευνα να μιλάμε για GPS denied environments, δηλαδή περιβάλλοντα στο οποίο δεν υπάρχει GPS ή άλλο σύστημα με δορυφόρους. Αλλά εκτός αυτού, σε ένα περιβάλλον σαν αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή, το να έχετε ένα αυτόνομο ρομπότ το οποίο πλογείται εδώ μέσα είναι πάρα πολύ εύκολο. Νομίζω αν πάτε ξεκινήσετε διπλωματική σε ένα δακτορικό, σε 6 μήνες αυτό είναι πάρα πολύ εφικτό. Αν όμως πάμε σε περιβάλλοντα που δεν έχουν φως ή δεν έχουν ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά στους τοίχους, στις περιφάνειές τους, έχουν σκόνη, καπνό κ.ο.κ. Είναι γεωμετρικά πανομοιότυπα, οπότε δεδομένα από LiDAR, δηλαδή δεδομένα απόστασης, είναι ίδια καθώς προχωράμε. Είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος και κατά τόπους μοιοπικά, πάρα πολύ στενά δηλαδή. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν θα καταφέρουν να λειτουργήσουν. Εμείς λοιπόν και άλλοι συνάδελφοι σε αυτόν τον διαγωνισμό προτείνουμε αυτό το οποίο λέμε multi-modal SLAM, multi-modal localization and mapping, με το συνεχτικό συνδυασμό των διαφορετικών συστήρων των οποίων ανέφερα, κατά τρόπο ο οποίος, εφόσον ένας από αυτούς τους συστήρες λειτουργεί ορθά ανά πάσα στιγμή, όλο το σύστημα επιτρέπει να λειτουργεί και να συνεχίζει να εκτιμά σωστά τη θέση του ρομπότ και το χάρτη της περιοχής του, καθώς αυτοκινείται. Στο βίντεο το οποίο βλέπετε, Θα δείτε να προχωράει όλα αυτά με βάση θερμική κάμερα και θα δείτε μια σύγκριση των δικών μας μεθόδων απέναντι σε μεθόδους της κοινότητας αυτή τη στιγμή, του state of the art, και για ποιο λόγο οι άλλες μέθοδοι αποτυχάνουν είναι μια υπόθεση που γράφεται στο άρθρο μας, δεν είναι τις παρούσες, αλλά το πιο σημαντικό όπως και να έχει είναι ότι καταφέρουν να φτιάξουν μια μέθοδο η οποία λειτουργώντας αποκλειστικά και μόνο σε θερμικά δεδομένα, μπορεί να υπερβεί κάθε άλλο περιβάλλον, ακόμα και αν αυτό έχει καπνό, σκόνη κ.ο.κ., γιατί εκ της φυσικής του συστήματος τέτοιοι αισθητήρες μπορούν να διαπεράσουν συνθήκες σαν αυτές που ανέφερα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία το ρομπότ πετάει σε αυτές τις συνθήκες που βλέπετε και γίνεται λίγο πανικός από καπνό, θα πρέπει ο αισθητήρας, όπως είπα, να διαπερνάει αυτή την κατάσταση, αυτό είναι με βάση τις αρχές φυσικής, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, να έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει την εικόνα που πήρε η κάμερα σας τώρα, στο TK, αυτή τη στιγμή, με την προηγούμενη και με μερικές ακόμα επιλεγμένες από την προηγούμενη κίνησή του.
τέτοιες ώστε με λίγο υπολογιστικό κόπο να καταφέρει να εκτιμήσει πώς το ρομπότ κινήθηκε κατά τη διάρκεια όλης της αποστολής και το χάρτη, συνθέτοντας τα δεδομένα και βγαίνοντας ένα τρισδιάστατη αποτύπωση της περιοχής του. Παίρνουμε αυτό το συσχετισμό, το συσχετίζουμε με τα δεδομένα από επιταχυσιόμετρα γυροσκόπια, το αδρανειακό σύστημα όπως λέμε, και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης, το οποίο το λύνουμε με μεθόδους robust optimization. Θα τα μάθετε ενδεχόμενα στη σχολή κάποια άλλη στιγμή ή σε επόμενη φάση της δουλειάς σας. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, στεναρά, με αυτό τον αισθητήρα, αλλά και ακολούθως με τον όλο συνδυασμό των αισθητήρων που ανέφερα, LiDAR, Vision, Thermal Vision κ.ο.κ., να έχουμε robust localization, δηλαδή στεναρό localization και mapping της περιοχής μας. Και όχι μόνο αυτό, αυτό είναι η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στο διαγωνισμό, γιατί το αναπτύξαμε το 2017, ξεκινήσαμε και το κλείσαμε διαγωνισμό του 2021. Αλλά σήμερα έχουμε δυνατότητα με μια μέθοδο που ένας εξαιρετικός φοιτητής μου έχει αναπτύξει, όχι μονάχα να συνδυάζουμε αυτούς τους αισθητήρες, αλλά κάθε αισθητήρα τον οποίο θα μας δώσει κάποιος, και να συνδυάζουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε ξεχωριστές λύσεις για την κίνηση του ρομπότ και του χάρτη, από τον καθένα ξεχωριστά, να βγάζουμε το κοινό αποτέλεσμα και να φροντίσουμε ο αλγόριθμος να καταλαβαίνει μόνος του πότε ένας αισθητήρας δεν έχει δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν να λύσουμε το πρόβλημα με, με αυτό το modality, δηλαδή με το LiDAR π.χ. και πρέπει να πάμε και να κουμπίσουμε και να βασιστούμε σε κάποιο άλλο από τα συστήματα αίσθησης του ρομπότ. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένο σε ένα παράδειγμα, εδώ βλέπετε τον ρομπότ μας να πηγαίνει, βλέπετε τα δεδομένα, όχι το ρομπότ το ίδιο, να πηγαίνει σε ένα τούνελ, σε ένα υπόγειο ρηχείο στη Ζυρίχη. Πηγαίνουμε κάτω-κάτω-κάτω σε αυτό το ρηχείο και μετά ξανανεβαίνουμε πάνω. Η αριστερή μας λύση έχει αποτύχει. Βλέπετε το ρηχείο εμφανίζεται δύο φορές του τούνελ του. Ενώ στη δεξιά λύση εμφανίστηκε μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έκανε το λάθος να μπερδευτεί, επειδή είναι πανομοιότυπο το περιβάλλον. Προχωρώντας στο επόμενο επίπεδο, αν έχουμε λύσει το θέμα του control, του navigation, δεν ακουμπάμε στα εμπόδια τουλάχιστον σε επίπεδο reactive navigation και ξέρουμε τη θέση μας και το χάρτη μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δύο τελευταία και να λύσουμε το πρόβλημα πώς πρέπει να κινηθεί το ρομπότ για να υλοποιήσει την αποστολή που του ζήτησε ο χρήστης του. Ας πούμε, προκειμένου να εξερευνήσει και να δώσει το δυσδιά στο χάρτη της περιοχής που δεν τον ξέρει εξ αρχής και να μας πει τα αντικείμενα στην περιοχή του. Αυτό για να μπορεί να γίνει για κάθε πιθανό objective, για κάθε πιθανή αίτηση του χρήστη, για κάθε πιθανό αποτέλεσμα που θέλει, αλλά και για κάθε πιθανό ρομπότ, είτε είναι τετράποδο, είτε είναι αέριο, είτε είναι υποβρύχιο κ.ο.κ., χρειαζόμαστε μια γενική μέθοδο. Αλλιώς φτιάχνουμε πολλά εξειδικευμένα κουτάκια, τα οποία τα λειτουργούμε μια φορά και μετά πεθαίνουν. Φτιάξαμε λοιπόν μια μέθοδο, η οποία με πολύ σημαντικούς όρους θα την καταλάβετε να λειτουργεί σε αυτό το περιγραφικό βίντεο. Στην παρούσα θέση του ρομπότ, κάνει query του χάρτη και παίρνει το τοπικό point cloud, δηλαδή κάποια σημεία που αποτυπώνει τη δυσδιάστατη αποτύπωση, εδώ είναι δυσδιάστατη επεξήγηση. Σε μια τοπική περιοχή ανοίγει ένα γράφο, φτιάχνει ένα γράφο, καταλαβαίνει ποιες πορείες μέσα στο γράφο υλοποιούν και εξυπηρετούν τα constraints, τα limitations κάθε ρομπότ. Αν είναι ένα τετράποδο ρομπότ, δεν μπορεί να ανέβει κάθε ανηφόρα, κάθε φορά χαντάκι κ.ο.κ. Αντίστοιχα για ένα ρομπότ, άλλοι περιορισμοί υπάρχουν. Σε κάθε πιθανή διαδρομή, καταλαβαίνει αυτή η διαδρομή πόσο πολύ βελτιστοποιεί την πιθανότητα να αναγνωρίσει τον υπόλοιπο χώρο, παίρνει τη διαδρομή που είναι η καλύτερη τοπικά. Υλοποιεί αυτή η διαδικασία μόνο τοπικά, οπότε δεν υπάρχει υπολογιστική επίδραση όσο και πολύ και αν μεγαλώνει το περιβάλλον. Αλλά επειδή παράλληλα πρέπει να θυμόμαστε όλο το περιβάλλον, ταυτόχρονα φτιάχνει σε ένα άλλο επίπεδο ιεραρχίας έναν αραιό χάρτη, στον οποίο αποθηκεύει μονάχα διακλαδώσεις και το αρχικό σημείο που είναι το σπίτι από εκεί που ξεκίνησε το ρομπότ και πρέπει να καταλήξει ή τα σημεία στα οποία έχει επικοινωνίες. Εκμεταλλευόμενο αυτές τις δύο αναπαραστάσεις, μπορεί να κάνει διαδικασία exploration μόνο του, χωρίς να υπάρχει επίδραση του χρήστη. Το κάνει κατά μόνας, σαν ένα ρομπότ, και το κάνει και κατά το συνδυασμό πολλαπλών ρομπότ, με την ικανότητα τους να συνδυάζουν τους χάρτες τους, τους οποίους επικοινωνούν όταν υπάρχουν διαθέσιμες επικοινωνίες, αφού ανανεώσουν τους χάρτες τους, κάνουν πλέον συνδυαστικές επιλογές για το πού να πάει το καθένα. Αυτό λοιπόν θα το δείτε σε μια σειρά αποτελέσματα, για να γίνει λίγο πιο γραφικό αυτό που θέλω να πω. Εδώ πλεγούμε σε ένα ορυχείο, δεν ξέρουμε το χάρτη πρώτα απ' όλα. Πάνω-πάνω είναι η θερμική κάμερα, κάτω είναι το point cloud του ρομπότ, όπως φτιάχνει το χάρτη του, και αυτά που είναι πορτοκαλί είναι ο γράφος. Και τα ροζ paths που βλέπετε είναι αυτό που επέλεξε να πάει. Με αυτόν τον τρόπο, το κάτω-κάτω plot είναι απλώς ένα top view όλου του χάρτη, μια κάτωψη δηλαδή, και το βλέπετε να εξερευνά την περιοχή του. Κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα τέλμα, δηλαδή δεν θα υπάρχει κάτι άλλο να εξερευνήσει, συγχωρέστε με, νομίζω προχώρησε λίγο πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Εδώ πέρα έχει φτάσει σε ένα όριο, θυμάται όμως ότι εδώ κάτω υπήρχε περιοχή για να εξερευνήσει από εδώ και μπρος, θα πάει πίσω, θα συνεχίσει, κάποια στιγμή θα καταλάβει την μπαταρία ότι τελειώνει και θα γυρίσει πίσω από εκεί όπου ξεκίνησε. Ομοίως, μπορούμε να πάρουμε περισσότερα ρίσκα αν έχουμε ρομπότ τα οποία μπορούν να χτυπήσουν το περιβάλλον και να πάμε σε πιο στενά σημεία. Είναι εντυπωσιακό πως η ανθρωπότητα παλιότερα έσκαβε για να βγάλει τους σπόρους από τη γη, αλλά έτσι ήταν τα δεδομένα σε abandoned ορυχεία του 1900, αρχές 20ου αιώνα βασικά, όπου είναι πάρα πολύ στενά και φυσικά μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσουμε το περιβάλλον.
Μπορούμε να το κάνουμε, όπως ανέφερα, όχι μονάχα με ένα air robot, αλλά με επίγεια ρομπότ επίσης, με δωράποδα ρομπότ και με το συνδυασμό τους. Εδώ είναι μια αποστολή 40 λεπτών που το ρομπότ πάει μόνο του, εξερευνά μόνο του το ίδιο πράγμα, ίδιος κώδικας. Ροζ είναι τα paths που έχει επιλέξει να πάει, εξερευνά όλη αυτή την περιοχή. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι επίσης έχει φτάσει σε ένα όριο της περιοχής του, ήταν σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, περίπου το θυμάμαι. Εδώ λοιπόν θυμάται ότι μπορεί να πάει να συνεχίσει σε ένα άλλο σημείο του χάρτη, καλύπτει χιλιόμετρα καθώς κάνει αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να κάνει εδώ ακριβώς το ίδιο με νέα συστήματα και τελικά να συνδυάσει τα δεδομένα του, φτιάχνοντας τον κοινό χάρτη από πολλά ρομπότ τα οποία κάνουν εξερεύνηση ταυτόχρονα. Και ο τελικός διαγωνισμός με την ομάδα μας να παίρνει το μεγαλύτερο σκορ από όλες τις άλλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αναγκαστικά καλύτεροι. Είμαστε από τους πολύ καλούς, αλλά επίσης είχαμε και λίγη τύχη με το μέρος μας ως προς την πόσο πολύ εκτιμήσαμε ορθά ποια είναι τα πραγματικά θέματα και προκλήσεις που απασχολούσαν την DARPA στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν τα ρομπότ μας ήταν εξαιρετικά ικανά όταν τα περιβάλλοντα ήταν πάρα πολύ στενά. Αυτό που βλέπετε λοιπόν κάτω δεξιά είναι μια κάτωψη όλου του χάρτη και αυτό που βλέπετε με διαφορετικούς χρωματισμούς είναι κάτι το οποίο είναι το κομμάτι που μοιάζει με σπηλιά, ένα κομμάτι το οποίο μοιάζει με αστικές υποδομές και ένα κομμάτι το οποίο μοιάζει με υπόγειο ρηχείο. Το πήγαν, το φτιάξανε, πήραν μια τεράστια υποδομή η οποία υπάρχει στο Κεντάκι, λέγεται Mega Caverns, η οποία είναι υποτίθεται, αν χρειαστεί ποτέ, μπορεί να σώσει 50.000 ανθρώπους μέσα της. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι ότι τελικά στο συνδυασμό του στο ρομπότ μπορούν και εξερευνούν το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής. Και αυτό που βλέπετε σκορ πάνω αριστερά είναι ότι έχουμε εντοπίσει 21, σε λίγο 22, μετά 23 αντικείμενα, όχι μόνο με σωστή κλάση, αλλά και με σωστή τοποθεσία ακριβή πάνω στο χάρτη, όπως ακριβώς υποτίθεται έπρεπε να είναι. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι οι συνολικές διαδρομές των ρομπότ και των 4 βασικών ρομπότ που χρησιμοποιήσαμε σε αυτήν την αποστολή. Και αυτό που βλέπετε είναι ο συνδυασμένος χάρτης αυτών των ρομπότ και πού είναι κάθε αντικείμενο το οποίο αναγνωρίσαμε. Το σύνολο των συστημάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό εμφανίζεται εδώ πέρα, είναι όλο μια μεγάλη ρομποτική ομάδα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και αν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι πραγματικά το τέλος. Γιατί μια εύλογη ερώτηση που θα μπορούσατε να μου κάνετε, μια και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε κάνει μάθημα πιθανοθεωρίας, είναι ότι πόσο σίγουρος είναι το ρομπότ σου είναι στη θέση που είναι και όχι σε κάποια άλλη θέση. Και αλήθεια είναι ότι το ρομπότ ποτέ δεν ξέρει πραγματικά που είναι. Στην πραγματικότητα έχουμε πιθανοτικές κατανομές για το που είναι το ρομπότ μας. Έτσι, θα μπορούσατε να ρωτήσετε, ενώ εσύ πιστεύεις ότι δεν θα χτυπήσουν το περιβάλλον, πιθανοτικά υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα, όχι αμελητέα, να τελικά να χτυπήσουν το περιβάλλον. Και αλήθεια είναι ότι βεβαίως έτσι είναι και το ρομπότ μας μπορούν ενδεχομένως να έρθουν σε κρίση με το περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι πιστεύουν ότι δεν θα έρθουν. Αν όμως συνυπολογίσουμε την πιθανοτική κατανομή μιας κρούσης, μπορούμε να αποφασίσουμε εκείνη τη διαδρομή που ακόμα και αν γίνει κρούση, θα είναι με τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο navigation του ρομπότ στη συνέχεια του. Αντίστοιχα, τώρα περνάω μια σειρά από επίπεδα, μπορούμε να έρθουμε σε μαλακή επαφή με το περιβάλλον, αντί να έρθουμε σε σκληρή επαφή, που σημαίνει ότι κάθε φορά που χτυπάμε, όλοι οι αισθητήρες μας παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα spikes στα δεδομένα τους. Μπορεί να έρθουμε σε μαλακή επαφή. Αυτό είναι μια σχετικά πρόσφατη δουλειά, οπότε δεν βλέπετε το πιο τέλειο βίντεο, αλλά θα περάσει ένα στενό πεδίο. Το ρομπότ είναι 0,38 μέτρα, το πεδίο είναι, το άνοιγμα είναι 0,5 μέτρα, θα το περάσει με ομαλό τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται. Μια εύλογη ερώτηση επίσης είναι, μπορείς να τα συνδυάσεις καλύτερα από ότι απλώς να τα βάλεις όλα μαζί. Και αυτό είναι απλό engineering, το τελευταίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μαρσιποφόρα συστήματα που το ένα κουβαλάει το άλλο. Και όταν είναι μαρσιποφόρα, μπορούμε να βασιστούμε στο ότι το επίγειο ρομπότ που έχει μεγαλύτερη αντοχή θα κάνει deploy τον αέριο εκεί και όταν και όπου χρειάζεται πραγματικά, με βάση τις μπαταρίες του και με βάση τις δικές του ξεχωριστές ικανότητες για navigation. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα το animal robot μας. Πλοηγείται. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορεί να ανέβει. Το συγκεκριμένο θα μπορούσε να δείτε κάποια λεπτομέρεια. Και κάνει deploy ένα air robot. Τα δύο θα μοιραστούν τους χάρτες τους. Θα συνεχίσουν να φτιάχνουν το χάρτη λοιπόν από κοινού και θα μοιράζονται και τους χάρτες και τις πορείες τους. Με αποτέλεσμα μπορεί να συντονίζουν τις κινήσεις τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δείτε το ίδιο σε επόμενη φάση της αποστολής για ένα άλλο τύπο περιβάλλον. Εδώ μόλις προσγειωθήκαμε. Okay. Όπου απλώς είναι πολλαπλές διακλαδώσεις και για να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του. Στέλνει στη μία διακλάδωση το ένα ρομπότ και συνεχίζει στην άλλη διακλάδωση το ίδιο. Και φυσικά αν υπάρχει ένα πραγματικά μεγάλο εμπόδιο, όπως εμπροκειμένο εδώ πέρα, είναι η μόνη επιλογή να στείλει το ένα ρομπότ, γιατί okay, αυτό το ρομπότ δεν έχει ικανότητα να κουνήσει τα εμπόδια που βλέπετε. Ξεκινώντας να κλείνω σιγά σιγά την ομιλία μου, να σας πω ότι τα ένα ρομπότ και τα ρομπότ γενικότερα δεν είναι μονάχα για να βλέπουν το περιβάλλον και να μαζεύουν δεδομένα, μπορούν να ενεργήσουν πάνω στο περιβάλλον, είτε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να κουνήσουν κάποιο αντικείμενο κτλ. Είτε σιγά σιγά να μπορούν να κάνουν manipulation, δηλαδή να χειριστούν αντικείμενα στο περιβάλλον τους. Αυτές οι δουλειές είναι λιγότερο όριμες,
ως εκ τούτου τη βλέπετε να γίνονται σε εργαστηριακά περιβάλλοντα, ενώ οι προηγούμενες ήταν σε πραγματικά περιβάλλοντα εφαρμογής. Μπορείτε, αν σκεφτείτε το επίπεδο εφαρμογών, και έβαλα δύο παραδείγματα με εφαρμογές απλώς για να εξάρει το ενδιαφέρον σας, τα ρομπότ δεν είναι μονάχα για να δίνουν τη διάστατη γεωμετρία των συστημάτων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δίνουν άλλου είδους πληροφορία, όπως π.χ. αν έχετε κάπου μια πυρηνική εγκατάσταση, η χώρα μας δεν έχει, αλλά άλλες χώρες έχουν, και πρέπει να τις επιθεωρείτε που και που. Είναι φοβερό πως η ανθρωπότητα δίνει άπειρα λεφτά σε ορισμένα θέματα. Υπήρξε λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται Manhattan Project, μπορεί να κάνετε Google. Φτιάχτηκαν άπειρες επί απείρων υποδομών για να αποθηκευτούν πυρηνικά απόβλητα, γιατί φυσικά γίνεται τεράστια προσπάθεια για πυρηνική ενέργεια και πυρηνικά όπλα εκείνη την εποχή στον ψυχρό πόλεμο. Και σήμερα θέλουν να τα επιθεωρήσουν περιοδικά. Και για να τα επιθεωρήσουν, ή πάνε και σκάβουν, ανοίγουν τρύπες, βάζουν ανθρώπους με ειδικές στολές κ.ο.κ. ή μπορεί να βάλουν ένα ρομπότ. Ένα ρομπότ λοιπόν το οποίο δεν φέρει ρίσκο. Τα επιθεωρούν για να μην γίνει πρόβλημα, έτσι, μην μολυνθούν τα πάντα. Ένα ρομπότ λοιπόν μπορεί να πάει χωρίς να ανησυχούμε τι θα γίνει όπως ανησυχούμε τον άνθρωπο, και να αποτυπώσει τη δυσδιάστατη περιοχή όπως όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα που σας έδειξα, αλλά και να μας πει ποιο είναι το πεδίο της ραδιενέργειας στην ορισμένη περιοχή. Αυτά οι κουβάδες που βλέπετε έχουν uranium ore, δηλαδή έχουν πέτρες ουρανίου. Σιγά σιγά το ρομπότ αυτό που βλέπετε χρησιμοποιεί τρεις scintillators, οι οποίοι του επιτρέπουν να πάρει μέτρηση της έντασης του πεδίου, αλλά και της κατεύθυνσης του πεδίου λόγω του συνδυασμού τους και της ακτινικής κατανομής που λέει πάνω στο σύστημα. Και σιγά σιγά μπορεί και μόνο του να μας πει το πεδίο, αλλά και να επιλέξει πού να πάει, ώστε να μας πει αυτό το αποτέλεσμα με τον ελάχιστο δυνατό κόπο. Κατά αντίστοιχη έννοια, μπορούμε όχι μονάχα να πούμε ποια είναι η ένταση του πεδίου, αλλά και ποια είναι τα ισότοπα του πεδίου. Ποια είναι εκείνα τα υλικά τα οποία αναπτύσσουν το πεδίο, το ραδιενεργό, το οποίο θέλουμε να χαρτογραφήσουμε, ώστε να μετά να δώσουμε πληροφορία στον άνθρωπο γιατί θα γίνει ακολούθως. Κλείνω με το τεχνικό σκέλος και αναφέρω απλώς μια πολύ παλιότερη δουλειά μου. Αυτό είναι πριν το 2016. Είναι ακριβώς καλοκαίρι του 2015, όπου είχαμε ένα project το οποίο το ονομάσαμε Atlantic Solar. Και θέλαμε να δείξουμε ότι μπορείς, αν κάνεις ένα αεροσκάφος υπερβολικά ελαφρύ, υπερβολικά αποδοτικό στην κίνησή του, δηλαδή στο να χάνει πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ λίγη ενέργεια, του χρησιμοποιείς νέες τεχνολογίες σε solar panels και πάρα πολύ στεναρό έλεγχο, μπορείς να κάνεις ένα σύστημα το οποίο φορτίζει μες την ημέρα, είναι παρκώς φορτισμένο όταν ξεκινάει το σούρωπο, περνάει τη νύχτα, το επόμενο πρωί ξεκινά να φορτίζει και ξανά και ξανά και ξανά, με αυτό που λέγεται perpetual flight, μπορείς δηλαδή να πετάς χωρίς να σταματάς ποτέ. Αστερίσκος σε συγκεκριμένα γεωγραφικά πλάτη και συγκεκριμένες περιόδους χρόνου. Αυτό δηλαδή σε μια περιοχή όπως η Ζυρίχη μπορεί να γίνει από τα τέλη του Μάη μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Αυτό το αεροσκάφος είναι 5,6 μέτρα σε άνοιγμα των φτερών του, 6,5 κιλά. Είναι τα 3,5 κιλά είναι απλώς μπαταρίες του. Ψήφος είναι ένα σκάφος που κουβαλάει πολλές μπαταρίες στον αέρα και ηλεκτρονικά για το autopilot κ.ο.κ. Και αυτό που θα δείτε εδώ πέρα είναι η πτήση που κατέγραψε 81,5 ώρες. Είναι το παγκόσμιο ρεκόρ ακόμα για κάθε αεροσκάφος λιγότερο 50 κιλά. Και δεν υπάρχει και λόγος που σταμάτησε. Σταματήσαμε γιατί το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στις 27 ώρες από το ίδιο εργαστήριο και κάποια στιγμή, okay, μπορούσαμε να προσγειώσουμε το αεροσκάφος μας. Και αυτό που θα δείτε πάρα πολύ σύντομα είναι αυτό που σας ανέφερα, είναι ότι κάτω το μεσημεράκι έχει φορτίσει πλήρως, θα συνεχίζει να φορτίζει ή να ξεφορτίζει πολύ αργά μέχρι να πέσει στο σούρουπο. Όταν σουρουπώσει, θα ξεκινάει να χάνει την μπαταρία του φυσικά, αλλά το πρωί της ημέρας έχει επαρκή μπαταρία για να συνεχίσει να πετάει και κάποια στιγμή ξαναβγαίνει ο ήλιος φυσικά. Και εντάξει, εδώ γελάμε λίγο γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι και γράφουμε ό,τι γράφουμε. Και δείχνουμε ότι με 39% ήταν το ελάχιστη μπαταρία πολύ πρωί όταν ξεκίνησε να ξαναφορτίζει το αεροσκάφος. Και μπορούσε να το κάνει μετά για δεύτερη μέρα, για τρίτη μέρα, για τέταρτη μέρα κ.ο.κ. Κλείνω αναφέροντας ότι η ρομποτική είναι ένα επιστημονικό πεδίο ακριβώς επειδή είναι πρόσφατο, είναι της εποχής μας, όχι των τελευταίων 5 χρόνων, αλλά της εποχής μας με τη γενικότερη, δηλαδή των πρόσφατων δεκαετιών. Κυριαρχεί πάρα πολύ η λογική του ανοιχτού κώδικα και της ανοιχτής σχεδίασης. Οπότε είναι εξαιρετικό πεδίο στο οποίο μπορεί κάποιος ή μια ομάδα με την λογική της έντασης της γνώσης, δηλαδή με μια προσπάθεια να κατακτηθούν περιοχές που δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, εκμεταλλευόμενοι τον ανοιχτό κώδικα και το documentation που υπάρχει σε papers, σε άρθρα, τεχνικά reports κ.ο.κ. παγκοσμίως, να επεκταθεί κάποιος πάρα πολύ γρήγορα. Και συμβάλλοντας αυτή την προσπάθεια και από τη μεριά μας, προσπαθούμε να κάνουμε open source τις πιο βασικές και πετυχημένες δουλειές μας, στον βαθμό που ο χρόνος μας επιτρέπει φυσικά. Κλείνω με μια γνώμη με βάση τη δικιά μου κατανόηση για το ζήτημα και της χώρας μας και των αντικειμενικών συνθήκων και της επιστημονικής ικανότητας και του Πανεπιστημίου μας, αλλά και άλλων πανεπιστημίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδα προσωπικά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που το είπα παλιότερα, που τέλος πάντων έχουν βιομηχανία σχεδόν απ' όλα, οπότε δεν χρειάζεται ακριβώς να εξειδικευτούν σε ένα ή δύο πεδία. Το βλέπω όμως στην Νορβηγία, που είναι μια χώρα στα μεγέθη πληθυσμιακά περίπου της Ελλάδας, μικρότερη βασικά, αλλά επενδύουν σε κατευθύνσεις στις οποίες έχουν πραγματικό συγκεκριτικό πλεονέκτημα και ανάγκη, όπως η ενέργεια, η διατροφή κ.ο.κ. Και κατά αντιστοιχεία, προβάλλοντας τη λογική
με ό,τι χρήσιμο αυτή έχει στην περίπτωσή μας, θα λέω ότι αυτά τα τρία πεδία, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι σωστό, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα construction robotics, γιατί η χώρα μας έχει καινοτομία και γνώση στον τομέα της κατασκευής, ιστορική, όχι μονάχα τωρινή, συνδυασμού συστημάτων εναέριων στην επιφάνεια της θάλασσας και υποβρυχίων, για μια πλευρά από λόγους που μας σκεφτείτε, είτε για διατροφικούς, ένας προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε σε φύση φαρμακευτική του καθεξής. Και φυσικά confined inspection, αυτό είναι μια εικόνα από ένα project που τρέχουμε αυτή τη στιγμή για να εξερευνούμε τα έρμα των πλοίων. Τα έρμα των πλοίων, τα ballast tanks που λέμε, είναι αυτά που έχουν αριστερά, δεξιά και κάτω ένα πλοίο για να διατηρεί τη σταθερότητά του καθώς πλοηγείται. Κλείνουμε τα τυπικά, τιμώντας τους συνεργάτες που μας έχουν χρηματοδοτήσει και έχουμε συνεργαστεί σε αυτή την προσπάθεια. Για τους φοιτητές μου που έχει δει μια εικόνα για κάποιο λόγο στο slide, δεν πειράζει. Οι οποίοι φυσικά είναι κεντρικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, ποτέ δεν είναι στην έρευνα, στην εποχή μας τουλάχιστον. Ή τουλάχιστον όχι ποτέ, αλλά σχεδόν ποτέ. Δεν είναι ποτέ ατομική προσπάθεια, είναι κατά βάση μια συλλογική προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την προσπάθειά σας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, με χαρά. Κύριε Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφη παρουσίαση που μας κάνατε σήμερα. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων, όπου υπενθυμίζω η διαδικασία είναι μπαίνετε στο site, στο Σφήμι, επιλέγετε το live stream, την αίθουσα Ι1 και υποβάλλετε εκεί την ερώτησή σας. Αλλιώς μπορεί κάποιος να σηκώσει το χέρι του από εδώ και να του δώσω το λόγο και να κάνει μια ερώτηση. Και αν γίνεται σεισμός ή μετασεισμός, αλλά ακόμα και αν γίνεται κάτι πολύ μικρότερο, που γίνεται ένα αμάξι. Γιατί αυτά τα ορυχεία σήμερα έχουν ολόκληρα οχήματα μεγαλύτερα από ότι ένα τρακ που βλέπετε στον δρόμο. Ναι, πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Ο χάρτης που σώζουμε δεν είναι αυτό που λέμε μονολιθικός. Ο χάρτης αποθηκεύεται με τον εξής τρόπο. Σκέψου ότι έχουμε μια περίοδο, ας πούμε κάθε 100 μιλισεκόντ, ότι αποθηκεύουμε μια θέση του ρομπότ και τα δεδομένα του. Τα επόμενα 100 μιλισεκόντ αποθηκεύουμε τη νέα θέση του ρομπότ, άρα το μετασχηματισμό μεταξύ των διαθέσεων και τα δεδομένα του. Καθώς γυρνάμε, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε περάσει από την ίδια περιοχή περίπου, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα δεδομένα σε αυτή την περιοχή έχουν αλλάξει. Μόλις καταλάβουμε ότι αυτή η περιοχή έχει αλλάξει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το χάρτη 100% ή θα κρίνουμε, αν θέλαμε, δεν το κάνουμε, ότι αυτή η αλλαγή είναι μικρή και δεν πειράζει, ή κατά βάση αυτό που το ρομπότ κάνει πάση στιγμή με αποτέλεσμα να χάνει κάποιο υπολογιστικό κόπο, είναι ότι με το που βλέπει change, κάθε φορά που βλέπει διαφορά, θα ξαναλύσει τοπικά το πρόβλημα βελτιστοποίησης για το ποιος είναι ο χάρτης του. Και με αυτόν τον τρόπο θα ανανεώσει το χάρτη, γιατί αλλιώς όχι μονάχα γιατί έχει γίνει αλλαγή, πιο συχνά γιατί αυτοί οι αλγόριθμοι που χωρίς GPS εγγυώνται την πληρωγή σε αυτά τα περιβάλλοντα έχουν την τάση να έχουν στην καλύτερη περίπτωση 1% λάθος καθώς προχωράνε. Οπότε αν εγώ προχωράω 100 μέτρα και γυρίσω πίσω ξανά 100 μέτρα, έχω κάνει δηλαδή 200 μέτρα, έχω κάνει περίπου 2 μέτρα λάθος. Οπότε το περιβάλλον έχει αλλάξει, ενώ αυτό δεν έχει αλλάξει. Συγγνώμη. Οπότε ναι, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτό και να διορθώνουμε το χάρτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, τα ρομπότ στο γενικότερα, υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες για το πώς να επικοινωνήσεις, αλλά τα δικά μας ρομπότ, επειδή θέλαμε να στείλουμε δεδομένα τα οποία δεν ήταν αμεληταία, δηλαδή θέλαμε να στείλουμε κάποιους χάρτες, κάποια δεδομένα, αυτά δεν είναι πάρα πολύ, δεν μιλάμε για μερικά κιλομπάιτ, μιλάμε για μερικά μεγαμπάιτ. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούσαν 5,8 GHz. Ο λόγος του 5,8 και όχι 2,4 π.χ. είναι γιατί έχει καλύτερο propagation σε κλειστά περιβάλλοντα. Αυτό ας το πάρουμε ότι ισχύει στην πρώτη φάση. Και τα τετράποδα ρομπότ που είδατε, ίσως φαίνεται σε αυτή την εικόνα που έδειξα. Αν το καταφέρουμε να πάμε πίσω σε αυτήν. Όχι. Ναι. Τα τετράποδα ρομπότ, τα δύο κεντρικά βλέπεις έχουν έξτρα αισθητήρες πάνω τους. Τα δύο ακριανά δεν έχουν αισθητήρες. Αυτά τα δύο ακριανά έχουν 4 μικρά κουτάκια, τα οποία τα ρίχνανε καθώς προχωρούσαν, όπου το πεδίο μείωνε την έντασή του. Και αναπαράγανε ξανά το πεδίο και το καθεξής. Συνολικά είχαμε 8, η αποστολή ήταν περίπου για 4 χιλιόμετρα κάτω στο υπόγειο περιβάλλον, συνολικής κίνησης των ρομπότ. Και τόσο μόνο θα μπορούσαν να έχουν και παραπάνω, στην αλήθεια. Απλώς σε αυτό φτάσαμε. Αυτό είναι λίγο engineering κομμάτι να το κάνεις. Δηλαδή, αν είμαστε εταιρεία, θα κάνουμε καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα. Εμείς δείξαμε ότι είναι εφικτό όπως και να έχει, να έχει την ικανότητα του ρομπότ να καταλαβαίνει πότε να το ρίξει, ώστε να συνεχίσει η ομάδα να λειτουργεί αποδοτικά. Αποθηκεύονται δηλαδή τα δεδομένα ατομικά σε κάθε
Σωστή ερώτηση. Και τα δύο. Κάθε μηχάνημα πλοηγείται, εκτιμάει τη θέση του, φτιάχνει το χάρτη του και το καθεξής, τελείως αυτόνομα. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη επικοινωνίας με κανέναν έξω από το μηχάνημα. Γιατί αν υπήρχε ανάγκη επικοινωνίας, θα πει ότι με το που θα χάναμε σύνδεση θα ήμασταν νεκροί. Κάθε μηχάνημα λοιπόν κάνει τη δουλειά του μόνο του 100%. Όταν είναι σε σύνδεση με άλλο μηχάνημα, μπορεί να συσχετίσει τους χάρτες με τους επικοινωνιακούς γείτονες. Με αυτούς δηλαδή πόντους επικοινωνεί. Όταν υπάρχει σύνδεση με το αρχικό περιβάλλον έξω, στο οποίο μπορεί να βάλουμε μεγαλύτερο υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις έξτρα επεξεργαστική ισχύ για να κάνει το χάρτη ακόμα καλύτερο. Αλλά πρέπει να σκέφτεσαι ακριβώς όπως θα έκανες και εσύ. Αν ήσουν εσύ κάτω, όταν είχες ασύστηματο, θα επικοινωνούσε με κάποιον που θα σε βοηθούσε. Αλλά όταν δεν έχεις ασύστηματο, πάντα λειτουργείς και μόνος σου. Έτσι λοιπόν φτιάχνονται και συστήματα τα οποία αντέχουν σε κάθε δυνατή πρόκληση του περιβάλλοντος. Αποτύχουν ποταγωδώς. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Στην παρούσα φάση, τα ρομπότ μας, αν τους επιτεθεί κάτι το οποίο δεν είναι αργοκίνητο κ.ο.κ., δηλαδή αν πραγματικά μιλούσαμε για ένα, ας πούμε, για ένα ζώο απέναντι σε ένα τετραπέδα ρομπότ μας, μπει μπροστά και το σπρώξει, αν δεν είναι τόσο μικρότερο που τέλος πάντων θα το. Αν είναι πραγματικός σκύλος, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά ας πούμε, αν δεν είναι πραγματικά κάτι πολύ μικρό που τέλος πάντων είναι αμεληταίο, δεν υπάρχει συγκρίσιμη ικανότητα αντιμετώπισης της δυναμικής των περιβαλλόντων. Δηλαδή, μπορείς να αποφύγεις στον βαθμό που αν μπορείς να προβλέψεις την κίνησή τους, αν όμως η κίνησή τους είναι πάρα πολύ απότομη και το καθεξής, δεν θα σου πω ότι δεν γίνεται, αλλά θα σου πω ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό και, ας πούμε, κουβεντιάζει ο κόσμος για τα αυτόνομα αμάξια. Και ναι, στο Σαν Φρανσίσκο, σε μερικές περιοχές που όλοι είναι ψηλοέτοιμοι να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι ένα αμάξι μπορεί να λειτουργεί μόνο του, μπορεί και να λειτουργούν. Και λειτουργούν στην παρούσα φάση σχετικά. Αν τώρα πας να κάνεις deploy ένα αυτόνομο αμάξι στην Αθήνα ή αν το κάνεις deploy στη Μουμπάι, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αποδοτικά στην πρώτη φάση, ούτε από ένα 5-10 χρόνια. Οπότε δεν έχουμε ακόμα ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τη δυναμική του περιβάλλοντος με τον ίδιο ή ισότιμο ή παραπλήσιο τρόπο με αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Δυστυχώς για πολλούς λόγους. Αλλά αν με ρωτάς ποια είναι η λύση, η κατεύθυνση της λύσης είναι deep reinforcement learning. Και ο λόγος είναι ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αν τα μοντελοποιήσουμε, αλλά όταν τα μοντελοποιούμε έχουμε εξαιρετικά πολύπλοκα μοντέλα και ο μόνος τρόπος να κάνουμε compress αυτή το knowledge. Είναι με deep networks. Ή τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο μόνος τρόπος. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι η ρομποτική είναι αναγκαστικά ζήτημα συνδυασμού των μηχανολόγων, αυτό που λέμε δηλαδή στην Ελλάδα μηχανολόγους, μηχανικούς, ανεξάρτητα από πώς ακριβώς κάποιος έχει αποκτήσει το skill, και των ηλεκτρολόγων μηχανικών και της επιστήμης υπολογιστών. Αν κάποιος αφαιρούσε το πρώτο κομμάτι, δηλαδή αν έλεγε το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ εφικτό, είναι ολοένα και πιο εφικτό. Η ρομποτική γίνεται ολοένα και πολύ software driven και λιγότερο mechanical engineering driven. Κάποια ρομποτική. Όχι τα ρομπότ που βλέπετε εδώ πέρα. Κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά πολύ πιο μηχανικά συστήματα. Αλλά κάποια άλλα κομμάτια τη ρομποτική, όπως οι βραχίονες και το καθεξής, είναι πάρα πολύ software driven. Ή τα ένα ρομπότ είναι κυρίως software driven. Αυτό που χρειάζεται κανείς είναι πιθανότητα και στατιστική, κομβικό ζήτημα, data structures, δηλαδή προγραμματισμό data structures και το καθεξής. Ένα μάθημα, πορείς linear algebra, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, έχει σπαστικούς αλγορίθμους linear algebra, στους οποίους μπορεί ή μπορεί όχι να καταλαβαίνουν τη σημασία τους καθώς μαθαίνουμε, δηλαδή decompositions και άλλα τα οποία μπορεί να έχει κάνει στο μάθημά σας. Και τελευταίο ζήτημα που θέλω να πω, αυτά είναι τα βασικά μαθηματικά, και θεωρία ελέγχου, συγγνώμη. Αυτά είναι τα βασικά μαθηματικά, αλλά αυτό που χρειάζεται η ρομποτική πάρα πολύ είναι πειραματική εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει να μπεις και να το κάνεις. Δεν νομίζω, στην εμπειρία μου τουλάχιστον, έχοντας δουλέψει με παραπάνω από μερικές χιλιάδες φοιτητών, εκ των οποίων πάνω από 100 διπλωματικάριους και πάρα πολλούς διδακτορικούς, δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις μόνο με προσομοίωση και χωρίς την ικανότητα να εμπλακείς σε μια ερευνητική ομάδα που φτιάχνει το ρομπότ με τη συλλογική προσπάθεια. Οπότε στα εργαστήριά σας, εκεί είναι ο πραγματικός χώρος να κάνεις ρομποτική. Και στις ομάδες σας, στις διάφορες. Που υπάρχουν π.χ. για θέματα όπως ρομποτικοί διαγωνισμοί για εξθέμα και το καθεξής. Αλλά όσον αφορά τα βασικά επιστημονικά πεδία από κάτω, είναι αυτά που ανέφερα. Linear algebra, probability statistics, data structures και control. Ξαναπες το λιμία. Βέβαια.
η μάσκα με δυσκολεύει. Πώς καταφέρουμε να έχουμε αρμονική συνεργασία μεταξύ κλασικών μεθόδων βελτιστοποίησης με machine learning, ας πούμε. Λοιπόν, η βασική κατεύθυνση είναι εξής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις μόνο machine learning για πράγματα τα οποία έχεις εξαιρετικά αποδοτικές καταστατικές εξώσεις, μοντέλα κ.ο.κ. Οπότε, όταν είπαμε ότι το ρομπότ κινείται και αντιμετωπίζει το περιβάλλον με όρους reinforcement learning, όταν είπαμε ότι το ενέργειο ρομπότ αποφεύγει τα περιβάλλοντα και το κατά τα εμπόδια με όρους machine learning, αυτό που εννοούμε είναι ότι έχουμε γράψει προς ομοίωση όλες τις καταστατικές εξώσεις που ξέραμε και έχουμε αφήσει όλα τα κομμάτια από τα οποία δεν ξέραμε, π.χ. η επίδραση του διαφορετικού κατηγορίας χώματος και το καθεξής στις δυνάμεις και τις ροπές πάνω στο σύστημα. Έχουμε λοιπόν συνδυάσει τα δύο και από ένα προσωμιωτή ο οποίος αφήνει data driven αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε. Και απλώς έχουμε άπειρα ενδεχόμενα σε αυτή την προσωμείωση. Και έχει γράψει τα μαθηματικά για όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Φτιάχνουμε ένα πακέτο πλέον, το οποίο έχει συμπυκνώσει αυτή την πληροφορία σε ένα network. Αυτό το φτιάχνουμε σαν ένα, όπως έχει κάνει ένα block diagram στη σχολή, και ένα κομμάτι λοιπόν του block είναι μια λειτουργία, ο controller του. Αυτό δεν το παίρνουμε σαν πακέτο, σαν black box πλέον, και το συνδυάζουμε με το άλλο black box, το οποίο είναι το localization και mapping. Το οποίο δεν υπάρχει συνήθως, ή μπορεί και να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει στην παρούσα φάση πάρα πολύ. Έμφαση σε data-driven μεθόδους όσον αφορά το πρόβλημα της βελτιστοποίησης. Υπάρχει στο θέμα της σχέσης των δεδομένων. Άρα, επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίρνεις το πρόβλημα και το σπάς σε προβλήματα, τα οποία κατά τμήματα τα λύνεις με διαφορετικές μεθόδους και θα σου έλεγα ότι ό,τι βλέπεις σήμερα, πάρτο με αυτό που λένε grain of salt. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλύτερη η λύση, σίγουρα θα είναι καλύτερη λύση μετά από 10 χρόνια και μπορεί να μην είναι απλώς μια βελτίωση αυτό που βλέπεις, μπορεί να είναι μια συνολική αλλαγή αυτό που βλέπεις. Άρα, φυσικά, πειραματικά και με βάση τα αποτελέσματα, τροποποιούμε το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Πιο πολύ data-driven ή πιο πολύ model-based. Προσωπικά, όταν ξεκίνησα καθηγητής, υπήρχε όλο αυτό το τεράστιο hype ότι όλα θα γίνουν data-driven. Μετά από μερικά χρόνια, να σου πω την αλήθεια, ότι όσοι λέγανε ότι όλα θα γίνουν data-driven στη ρομποτική, έχουν σοβαρούς λόγους να το ξανασκεφτούν. Να το πω με απλό τρόπο τουλάχιστον. Ναι, θα δει το χώρο του, αν ας πούμε πάρουμε το κομμάτι του localization και mapping και θα δει ποια από τις μεθόδους θα βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα. Θα τρέξει ένα μικρό κομμάτι από κάθε μέθοδο, π.χ. localization και θα πει ότι αυτή η μέθοδος βγάζει καλύτερη στατιστική, καλύτερο στατιστικό αποτέλεσμα και θα την αφήσει να κυριαρχήσει πάνω στις υπόλοιπες. Και κυριαρχή, όταν λέμε κυριαρχή δεν εννοούμε ότι κάποιος κάνει digital switch, εννοούμε ότι ανανεώνεται καλύτερα οι πιθανότητες της. Όταν λοιπόν λύνεις ένα πρόβλημα στο οποίο πολλές κατανομές συνδυάζονται, τα χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν να κυριαρχήσει αυτή η οποία είναι πιο confident. Πολύ σωστά. Θα πάμε στο πώς και μετά στο χρόνο, με τη σειρά που θέθεσες. Στο πώς. Υπάρχουν δύο βασικές κατευθύνσεις για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Ο πρώτος και κατά βάση είναι ο εξής. Έχουμε δύο εδώ αισθητήρες. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν το περιβάλλον, τα λέμε στα αγγλικά exteroceptive, δηλαδή κάμερες, LiDAR, θερμικές κάμερες, LiDAR, ό,τι θες, βλέπουν το περιβάλλον. Και έχουμε και αισθητήρες οι οποίοι απλώς εκτιμάνε την κίνησή μας. Επιταχυσιόμετρα, γυροσκόπια, οι encoders, τα μοτέρ μας κ.ο.κ. Αν δούμε ότι είναι σε διαφωνία, όχι στην ίδια κατεύθυνση με διαφορετικά νούμερα, σε ρωματική διαφωνία, οι μεν αισθητήρες με τους δε αισθητήρες, κατά πάσα πιθανότητα οι αισθητήρες που λένε τη σωστή κατεύθυνση είναι οι αισθητήρες που είναι η κίνησή μας. Γιατί, okay, αν έχουμε κάνει τόσο λάθος και δεν έχουμε λάθος γυροσκόπια, λάθος επιταχυσιόμετρα, λάθος encoders κ.ο.κ. θα φτιάξουμε καλύτερο ρομπότ. Αλλά αυτά συνήθως μπορεί να τα εγγυηθούν. Τώρα, πέρα από το ότι έτσι καταλαβαίνουμε ότι ένα λάθος μεγαλώνει με το χρόνο. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε στιγμιαία. Συνήθως για να καταλάβουμε κάτι, ένα λάθος στιγμιαία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε σε ορισμένα θέματα είναι ότι όταν λύνεις ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, να πάρω ένα παράδειγμα. Όταν λύνεις μια μέθοδο που μπορεί να έχει κάνει στη σχολή, θα έχει κάνει σίγουρα σχολή Newton-Raphson από την αρχή κάποια στιγμή στα μαθηματικά. Όταν κάνεις μια μέθοδο Newton, Gauss-Newton και το καταξής, λύνεις ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Όπως λύνεις το πρόβλημα βελτιστοποίησης, έχεις ένα πίνακα σε ένα σημείο. Αυτός ο πίνακας έχει eigenvalues τώρα. Ιδιοτιμές. Έχει ιδιοτιμές του. Οι ιδιοτιμές του, όταν ξεκινάνε τα νούμερα και γίνονται πάρα πολύ μικρά και ξεκινάνε και δεν αλλάζουν από κίνηση σε κίνηση, αυτό υποδεικνύει ότι το πρόβλημα βελτιστοποίησης στην παρούσα φάση είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη για τα αγγλικά τώρα, ill condition. Δηλαδή δεν βγάζουν σωστή λύση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι πάντα σίγουρος για τις τιμές και τα όρια που πρέπει να βάλεις. Γι' αυτό και σήμερα, επειδή δεν είμαστε σίγουροι να κάνουμε tune το threshold,
φτιάχνουμε ένα άλλο νευρονικό δίκτυο, να απαντήσω στην ερώτηση του συναδέλφου σου, το οποίο το έχουμε εκπαιδεύσει με περιπτώσεις που έχουμε πάει manual, έχουμε πει τώρα έσπασε, τώρα έσπασε, τώρα έσπασε, τώρα έσπασε, τώρα δεν δούλεψε, τώρα δούλεψε και το καθεξής, και το αφήνουμε να κάνει την πρόληψη για μας. Δεν το κάνει πάντα σωστά, τέλος πάντων προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όταν το καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, βρίσκουμε το λάθος στα 20 millisecond, πάρα πολύ γρήγορα. Και επειδή τα ρομπότ μας δεν πάνε σφαίρα, όπως τα είδε, είμαι σίγουρος, είναι μια χαρά για μας. Αν είχαμε ρομπότ που πήγαινε εξαιρετικά γρήγορα, καλώς ή κακώς η μόνη λύση είναι πληρώνει παραπάνω πριν καλύτερο αισθητήριο. Αν δηλαδή πηγαίνανε, δεν ξέρω, 500 μιλιόντων ώρα. Ναι, άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.